Πάμε πολύ γρήγορα να συνδεθούμε με τον κύριο Κώστα Παπαδάκη. Είπαμε ότι είναι ο συνήγορος πολιτικής αγωγής των Αιγυπτίων Ψαράδων στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Κύριε Παπαδάκη, μεγάλη μας τιμή που είστε απόψε κοντά μας. Έχετε μεγάλη μέρα και εσείς αύριο. Είναι καθήκον μου και είναι τη χαρά μου με τέτοιο πάνελ και τέτοιους καλεσμένους. Καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές σας, στη διάθεσή σας. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, διάβασα πολύ πριν για να μπορέσουμε τέλος πάντων να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την εκπομπή. Η μεγάλη συζήτηση είναι τελικά αν διώκεται το φρόνημα ή οι πράξεις. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε ότι η Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να είναι παράνομη γιατί δεν διώκονται τα φρονήματα. Πείτε μας πώς θα γίνει να διωχθούν και τα φρονήματα τελικά όταν τα φρονήματα είναι τέτοια. Δεν ζήτησε κανένας να διωχθούν τα φρονήματα και δεν δικάζεται ένα πολιτικό κόμμα αύριο. Δικάζεται μια εγκληματική οργάνωση η οποία υποδίθηκε το χαρακτήρα ενός νόμιμου πολιτικού κόμματος για να μπορέσει να φέρει σε πέρας τους εγκληματικούς της σκοπούς με την ασυλία που της παρέχεται από τη δημοκρατία σε ένα πολιτικό κόμμα. Η ιδεολογία στην Ελλάδα δεν αποτελεί αντικείμενο ποινικής απαγόρευσης. Εκείνο το οποίο ελέγχεται είναι οι πράξεις και αν για κάποιο λόγο αναζητούνται και γίνεται λόγος για την ιδεολογία στη δίκη είναι γιατί σε κάθε έγκλημα αναζητούνται τα κίνητρα, πολύ περισσότερο σε μια εγκληματική οργάνωση η οποία με πολύ μεγάλη διάρκεια, μεγάλη δομή και μεγάλη κλιμάκωση των ενεργειών της καθημερινά προβαίνει σε εγκληματικές ενέργειες. Κατά συνέπεια, η αυριανή απόφαση είναι κρίσιμη, διότι το σημαντικότερο μέγεθος με το οποίο έχει να αναμετρηθεί το δικαστήριο είναι αν θα κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και άρα δεν θα περιορίσει τις ευθύνες στα εκτελεστικά όργανα όπως μέχρι τώρα συνέβαινε με όλες τις δίκες, γιατί όλες γινόντουσαν χωριστά και με τη συμμετοχή ως κατηγορουμένων μόνο των φυσικών δραστών, αλλά αν θα διαπεράσει τις ποινικές ευθύνες σε όλο το φάσμα της ιεραρχίας και της ηγεσίας. Πιστεύουμε ότι αυτό έχει γίνει κτήμα του δικαστηρίου μέσα από τα 5,5 χρόνια των 453 συνεδριάσεων. Πιστεύουμε ότι έχει γίνει πλέον κτήμα και στον κόσμο, διότι η δημοσιότητα την οποία ευτυχώς έχει αποκτήσει τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια η δίκη είναι θεαματική. Η κινητοποίηση και η εγρήγορση του αντιφασιστικού κόσμου είναι τεράστια μέσα και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Μέσα και έξω από τα σύνορα όλα τα μάτια είναι στραμμένα σε αυτή τη δίκη, διότι εκτός από τη μεγαλύτερη δίκη μετά από τις δίκες της Χούντας είναι και μία από τις μεγαλύτερες δίκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πρώτη μετά την Ιρανδέγη, στην οποία διακυβεύεται εάν η δικαστική εξουσία μιας δημοκρατικής χώρας θα νομιμοποιήσει ή όχι την ναζιστική εγκληματική βία και αν τελικά θα προσθέσει έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα του κανόνα της ατιμωρησίας της φασιστικής και παρακρατικής βίας σε αυτή τη χώρα ή επιτέλους θα αποδώσει δικαιοσύνη. Προσωπικά κάθε στιγμή που περνάει γίνομαι όλο και περισσότερο αισιόδοξος γιατί πιστεύω ότι πραγματικά δεν υπάρχει περιθώριο για να γίνει αυτό το οποίο απεύχομαι. Δηλαδή είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει θετική απόφαση του δικαστηρίου ότι η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση και κατανομή των ποινικών ευθυνών σε όλο το φάσμα της ιεραρχίας και της ηγεσίας της. Κύριε Παπαδάκη, ωστόσο η αγόρευση της εισαγγελέα ήταν σε εντελώς άλλο μήκος κύματος από αυτό που εσείς μας περιγράφετε τώρα. Η αγόρευση της εισαγγελέως πραγματικά απηχεί και νομίζω ότι είναι η τελευταία πράξη της ατιμωρησίας που το βαθύ κράτος κατά κανόνα επεφύλασε στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1930 ακόμα στη φασιστική εγκληματική βία. Είναι αποτέλεσμα του απόϊχου της συνείδησης ενός μεγάλου μέρους δικαστών σύμφωνα με τον οποίο ο εχθρός βρίσκεται στα αριστερά και οι εφεδρικές δυνάμεις του συστήματος βρίσκονται στα δεξιά. Η εισαγγελική αγόρευση έχει περάσει στο παρελθόν, έχει ανασκευαστεί από τις αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και από τη δημόσια αρθρογραφία όλους αυτούς τους μήνες και νομίζω ότι το δικαστήριο έχοντας βαθιά γνώση της δικογραφίας την έχει προπολού ξεπεράσει και αύριο αυτό θα φανεί. Κύριε Παπαδάκη, ένα τελευταίο ερώτημα γιατί έχουμε πολλές συνδέσεις. Μακάρι να σας είχαμε όλο το βράδυ κοντά μας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτά που μας λέτε. Πείτε μου όμως, επειδή αφανής της υπόθεσης αυτής, ασχολούμαστε πάρα πολύ με την υπόθεση Παύλου Φίσα, για τους Αιγύπτους ψαράδες δεν έχουμε ακούσει πάρα πολλά.
Πείτε μας δύο λόγια και για αυτή την πτυχή της τεράστιας αυτής υπόθεσης, της τεράστιας αυτής δίκης. Η απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του Αιγύπτιου Ψαρά Αμπουζίτη Μπάρακ, τον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, έγινε στις 12 Ιουνίου του 2012 στο Πέραμα, όπου φιλοξενούμενος συμπατριωτών του Αιγυπτίων που βρίσκονταν χρόνια και δούλευαν στην Ελλάδα νόμιμα, με καΐκι, με μαγαζί και με μεταφορικά μέσα, ήταν φιλοξενούμενος τους λίγους μήνες που είχε έρθει στην Ελλάδα και αυτός για να πιάσει δουλειά. Κοιμόταν στρωματσάδα στην ταράτσα του φτωχόσπιτου. Και εκείνο το βράδυ στις 3 τη νύχτα, χωρίς να έχει κάνει τίποτα σε κανέναν, ξύπνησε έχοντας από πάνω του 5 τουλάχιστον δράστες να τον χτυπάνε αλίπητα με σιδερένιους λωστούς στο κεφάλι, μέχρι που το ανοίξανε το σαγόνι στα 2. Οι δράστες τον αφήσανε μόφυρτο, πιστεύοντας ότι έχει πεθάνει, και έφυγαν γρήγορα για να πάνε κάτω στο σπίτι να κατέβουν, να σπάσουν την πόρτα, να μπουν μέσα και να κάνουν τα ίδια και στους 3 Αιγυπτίους που έμπαιναν στο σπίτι. Δεν τα κατάφεραν γιατί οι Αιγύπτιοι αντιστάθηκαν, έφυγαν, συνελήφθησαν οι 5 από αυτούς λίγο πιο κάτω, φορώντας τα μπλουζάκια της Χρυσής Αυγής με τα οποία τους είχαν αναγνωρίσει οι παθόντες και οι γείτονες. Ήτανε η πρώτη σημαντική εγκληματική ενέργεια της Χρυσής Αυγής ως κοινοβουλευτικής δύναμης πια από το Μάιο του 2012, ενώ λίγες ώρες πριν ο βουλευτής της Γιάννης Λαγός σε καφετέρια στο Κερατσίνι σε ομιλία του είχε σχεδόν προαναγγείλει την επίθεση, λέγοντας ότι οι Αιγύπτιοι ψαράδες δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα, αύριο θα δίνουν στη Χρυσή Αυγή, και δεν πρόλαβε να ξημερώσει η αυριανή μέρα και ο Αιγύπτιος χαροπάλευε. Ποια είναι η ηρωνία που λένε ότι διώκονται δήθεν με σκληρό κατηγορητήριο, ότι αυτός που σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο Γιάννης Λαγός, που έδωσε την εντολή για να γίνει αυτή η απόπειρα ανθρωποκτονίας, δεν αντιμετωπίζει την απόπειρα της ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούμενος. Είναι ένα από τα 40 και πλέον κακουργήματα, μάλιστα, για τα οποία δεν διώκεται η Χρυσή Αυγή, παρότι το δέχεται το παραπεμπτικό βούλευμα και έχει το θράσος να μιλάει για σκληρή δίωξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε και εμείς, όπως και εσείς, την αυριανή ετοιμιγορία και τη δικαίωση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα σε όλους. Λοιπόν,